Λέγοντας, υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύσκολες μέρες, οι οποίοι δεν είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά. Μπορεί να κλειστείς μέσα στην τουαλέτα και να κάτσεις. Αν είσαι στο Λονδίνο, είσαι σίγουρο. Ότι θα έχεις κατάθλιψη. Ιαπωνία. Σου δίνουν λοιπόν τέτοια χαρτιά υγείας. Ναι. Και σου γράφουνε. Διάβασέ το. Διάβασέ το, αγάπη μου γλυκιά. Διάβασέ το. Αγαπητέ, που περνάς δύσκολα και προσποιείσαι ότι όλα πάνε καλά. Σου πας στην τουαλέτα λοιπόν να κάτσεις μόνος σου να σκεφτείς, να αναλογιστείς, να δεις τι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Κολόχαρτο με μήνυμα, Δημήτρη μου. Έτσι, και έχουν γράψει στην Ιαπωνία, έχουν μοιράσει 6.000 τέτοια, με μηνύματα, με τηλέφωνα επικοινωνίας για να μιλήσεις με ειδικούς, να πεις και εσύ έχω πρόβλημα στο σπίτι, έχω πρόβλημα με τον εαυτό μου, μου φταίνε τα πάντα. Αν δηλαδή πάει μια κομπέλα μπορεί να βρει και γκόμενο, να αφήσει τηλέφωνο. Αυτό είναι για να πει... Γιατί το γράψεις στο χαρτί υγείας και δεν τους στέλνουν μια κάρτα, ένα επισκεπτήριο, κάτι. Πώς σου φαίνεται. Γιατί ας πούμε δεν είσαι καλά εσύ Δημήτρη σήμερα, ναι. Θες να απομονωθείς. Απομονώνεσαι στην τουαλέτα, απομονώνεσαι. Απομονώνεσαι λίγο, εκεί δεν είναι ότι... Εγώ διαβάζω και εφημερίδες στην τουαλέτα. Εντάξει. Αλλά... Μα δεν ξέρεις ότι οι διαφημιστικές λένε ότι το, ενώ το μήνυμα που είναι σε έναν τοίχο ή οπουδήποτε πρέπει να είναι μικρό, διότι περνάς και το διαβάζεις έτσι. Σε αυτά που βάζεις στην τουαλέτα είναι μεγάλο, διότι κάθεσαι εκεί πέρα διαβάζεις. Πώς σου εκεί, φαίνεται, λοιπόν, δεν μας είπες εδώ πώς σου φαίνεται. Ωραίο. Έχει κι άλλα με φωτογραφίες. Μα κοίτα, εσύ το έγραψες αυτό, εσύ το έγραψες. Ναι, λες να πήρε την Ιαπωνία. Αγαπητέ που περνάς δύσκολα και προσποιείσαι ότι όλα πάνε καλά. Έτσι γράφουν, αυτά είναι τα μηνύματα που έχουν. Δεύτερο είναι ένα μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα είναι, ας πούμε, φωτογραφίες, χαρούμενες. Τρίτο μήνυμα δεν έχει, να είσαι πολύ όμορφο σήμερα. Όχι, δεν ξέρω γράφω. Δεν έχει χάσει την λεκάνδα σου, είναι όμορφο. Αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραία. Μπορεί να βάζει να τρως πιο υγιεινά, βρωμάει πολύ. Ένα τέτοιο μάλιστα. Και είναι Ιαπωνέζοι αυτοί. Στην Ιαπωνία έχει ξεκινήσει αυτό. Οι Ιαπωνέζοι παιδιά κάνουν τρελά πράγματα. Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες, δηλαδή 500 αυτοκτονίες έγιναν το 2020. Εκεί θα τα αφήσουμε αυτό. Ναι. Κάρδιο Παναγιώτη. Παναγιώτη, έλα σε παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Πέτα, πέτα. Έλα, κάτσε άκρη, κάτσε άκρη. Μαριάννα μου, κάτσε λίγο. Έλα. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Τέλεια. Μπορεί να χρειάζεσαι μια ψυχική βοήθεια στην τουαλέτα. Αντί να πάρεις τη φίλη σου που παίρνεις και μιλάς. Αν είσαι δυσκύλιος, δεν σου λέει. Αγάντα, αδέρφια. Μισό λεπτό. Καλά να διαβάσεις εμένα. Άμα κάθεσαι στη λεκάνη και παίρνεις και τη φίλη σου τηλέφωνο. Το φίλο σου. Μιλάω τηλέφωνα. Ναι, δεν μιλάω στο τηλέφωνο. Και μιλάω, ανοιχτή ακρόαση. Δεν πάμε με το τηλέφωνο σου. Βέβαια, ανοιχτή ακρόαση. Και χτε δεν θέλω να το μπορεί να τα ακούσει κανένα. Βέβαια. Ανοιχτή ακρόαση. Εντάξει, είναι στην περισυλλογή, δεν είναι στην αρχική διαδικασία. Μιλάω και με πολιτικούς από εκεί. Αυτό είναι άλλο. Αυτό επιτρέπεται. Χθες μιλήσαμε. Παίρνεις υπουργό δηλαδή και κάθισε στο λεκάνη και του μιλάς στον υπουργό και... Έλα τώρα, καρφώνω. Τέλεια. Λοιπόν. Θα λέει ο άνθρωπος ότι...